Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνηνάκα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θα μας δώσετε τώρα έτσι λίγο το ιστορικό, πώς ξεκίνησε. Καλύτερα θα έλεγες μας πριν το ιστορικό να μας πει τώρα που έχει περάσει και μία μέρα. Ναι. Τι γεύση ήταν αυτή που της άφησε η χθεσινή ημέρα της, κυρία Κομνηνάκα. Ναι, η χθεσινή ημέρα ήταν αποκαλυπτική μιας προηλημένης απόφασης από την μεριά της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα πραγματικά όργιο καταστολής και εκφοβισμού απέναντι στο οργανωμένο κίνημα και να αξιοποιήσει τέτοιου είδους μεθόδους αυταρχισμού που πραγματικά παρέπεμπαν σε άλλες εποχές. Απέναντι σε μια συγκέντρωση που έκανε αυτό που πραγματικά όφιλε στις σημερινές ημέρες, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας της υγείας, τίμησε αγωνιστικά το πραγματικό νόημα του Πολυτεχνείου. Και σήμερα, όπως και κάθε χρόνο βέβαια, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι αγωνιστικά και δεν είναι, αν θέλετε, μια επαιτειακή εκδήλωση μνήμης που μένει απλά σε μια κατάθεση στεφάνων. Είναι αγωνιστικό το μήνυμα του Πολυτεχνείου που κάθε χρόνο διατρανώνεται και στη φετινή περίοδο αυτό που έπρεπε να βγει στην ημέρα αυτή ήταν η ανάγκη προστασίας της υγείας του λαού, κάτι που δεν γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης όλους αυτούς τους μήνες και το βιώνεται πολύ τραγικά, το βιώνει όλη η χώρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη ένα παραπάνω, να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα της κοινωνίας που όλο αυτό το διάστημα με το πρόσχημα της πανδημίας καταπατώνται. Νομίζω ότι η χθεσινή εικόνα, η χθεσινή ημέρα, ακόμα και απέναντι στους πιο δύσπιστους, έδειξε μια από τη μεριά της κυβέρνησης μια εικόνα πραγματικά αδιανόητη για τις σημερινές συνθήκες, ένα όργιο καταστολής απέναντι σε ανθρώπους που πραγματικά στέκονταν τηρώντας με ευλάβεια όλα τα μέτρα και έκαναν μια κίνηση για να δηλώσουν ότι και σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί περιμένοντας για το απότερο μέλλον το πώς θα διεκδικήσουμε να προστατευτεί η υγεία και η ζωή μας. Πάντως, κυρία Κομνηνάκα, πώς εξηγείται το γεγονός και το σχολιάζαμε χθες και στην εκπομπή μας ότι όλα ξεκίνησαν, όπως λέτε, με έναν υποδειγματικό τρόπο και στη συνέχεια, τη στιγμή που φεύγατε μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έγινε αυτή η επίθεση από τα ΜΑΤ. Τι μεσολάβησε, δηλαδή. Αυτό είναι που για μας μας δείχνει, αν θέλετε, και ένα προσχεδιασμό από την μεριά της κυβέρνησης. Γιατί την ώρα ήταν πραγματικά εντελώς απρόκλητη η επίθεση στους διαδηλωτές και εμένα, για να μην το χαρακτηρίσω τέλος πάντων επικίνδυνο, για να μην τον πω αλήθικο τρόπο, στην πλάτη των διαδηλωτών και την ώρα που αποχωρούσαν και ενώ μάλιστα την ίδια στιγμή, αν παρακολουθείς κανένας τα βίντεο, ήταν η στιγμή που βρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε διαπραγματεύσεις, συζητούσε με τον επικεφαλής εκεί που εμφανίστηκε ως επικεφαλής της αστυνομίας και ζητούσε το αυτό να τον αφαιτούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες και ενώ ήμασταν σε συνεννόηση τέτοια και με σκοπό συνέχεια να διαλυθεί και ο σκοπός ήταν να διαλυθεί η συγκέντρωση, εξαφανίστηκαν, δίνεται εντολή ουσιαστικά να διαλυθεί η συγκέντρωση με τις άμπρες και τα χημικά. Και άρχισαν στις πλάτες των διαδηλωτών που ψηφοχωρούσαν να επιτίθενται από την Πανεπιστημίου μέχρι και το Μεταξουργείο. Ακολουθούσαν οι άμπρες και τα χημικά διαδηλωτές που προσπαθούσαν να ψηφοχωρήσουν. Άρα και ένα υποτιθέμενο αφήγημα που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση ότι δήθεν ο σκοπός ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας, αν θέλετε τις εικόνες του συνωστισμού τις δημιούργησε αυτή η επίθεση της κυβέρνησης. Και θεωρούμε ότι άρα άλλη ήταν η στόχευσή της. Η στόχευσή της ήταν πρώτον να αλλάξει, να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες για την εγκληματική κατάσταση που έχει δημιουργήσει στη δημόσια υγεία, για την εκτείναξη και των κρουσμάτων του διασωληνωμένου, δυστυχώς για τους δεκάδες συνανθρώπους μας που χάνουμε καθημερινά. Και αυτό είναι ένα έγκλημα που έχει 100% την υπογραφή της κυβέρνησης και φέρει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ήθελε λοιπόν να αλλάξει
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να συζητάμε σήμερα για άλλα από αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε. Και βέβαια ήθελε να περάσει και ένα μήνυμα αυταρχισμού και καταστολής απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, που δεν μπορούν βέβαια να μπαίνουν στο πάγο και στο γύψο και σε μια τέτοια περίοδο. Και το λέμε αυτό γιατί έχει μια σημασία. Αν παρακολουθήσετε από την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη και επαναλαμβάνονται και με έναν τρόπο και από συγκεκριμένες μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λένε ότι το ΚΚΕ είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε να έχει οποιοδήποτε πολίτης. Δηλαδή μας λένε ότι απέναντι σε μια συγκέντρωση η οποία τηρεί υποδειγματικά τα μέτρα, δεν έκαναν βήμα, κυριολεκτικά οι διαδηλωτές στεκόντουσαν ακίνητοι με αποστάσεις 3 μέτρων μεταξύ τους. Η αντιμετώπιση από τη μεριά της κυβέρνησης θα είναι να επιστρατεύει τις αύρες και τα μάτια να τους διαλύει. Αυτό, αν θέλετε, καταρρύπτει και το μύθο που προσπαθούσαν να περάσουν, ότι ο υποτιθέμενος νόμος για τις διαδηλώσεις που έφερε, ο κατάπτυστος νόμος για τις διαδηλώσεις που έφερε η κυβέρνηση, είχε σκοπό απλά και μόνο να αποτρέψει τους βαχαλάκηδες που φτάνε και δεν ξέρω εγώ τι στο κέντρο της Αθήνας. Άλλη είναι η στόχευση της κυβέρνησης, είναι να τρομοκρατήσει και να βάλει στον πάγο το εργατικό λαϊκό κίνημα που διεκδικεί τα αυτονόητα. Διεκδικεί να προστατευτεί η ζωή και η υγεία του, διεκδικεί το να μην γίνει η πανδημία η αφορμή για να καταστρατηγηθούν σε μια νύχτα τα εργασιακά δικαιώματα όπως γίνεται, όπως φέρνει και δεν αναστέλλονται, να το πούμε έτσι, οι νομοθετικές επιλογές και η δραστηριότητα της κυβέρνησης, εν μέσω της πανδημίας να νομοθετεί δεκάρου με απλήρωτες υπερορίες, μισθούς 200 ευρώ και άλλα πολύ επικίνδυνα για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων μέτρων, που θέλει να τα περάσει έχοντας απέναντί της συγγή νεκροταφείου. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να τα περάσει. Πάντως εχθές μπακαλάκιδες δεν εμφανίστηκαν, κύριε Κόμνα. Νομίζω ότι μπορεί να το... Μπορεί ο καθένας... Οι εικόνες πραγματικά μιλάνε από μόνες τους, ότι αν για κάτι δεν μπορεί να κατηγορήσει η κυβέρνηση του ΚΚΕ αυτό... ή αν θέλετε για ανευθυνότητα, για εικόνες τέτοιες που δημιουργεί η δική της πολιτική. Δεν βλέπετε ότι δεν ήταν μόνο... Ήταν πρώτα κύρια ο αυταρχισμός και η επίθεση απέναντι σε αυτή την... που ήθελε να δώσει και μια απάντηση γιατί με την πράξη του, με τη χτεσινή πράξη, οι κινητοποιήσεις έδειξαν, κατήργησαν στην πράξη τις αυταρχικές και ανετιολόγητες απαγορεύσεις της κυβέρνησης για απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 3 ατόμων σε όλη την επικράτεια. Ξέρετε, κυρία Κομνηνάκα, λίγο εδώ, επειδή θα σας μεταφέρω μια ατμόσφαιρα καφενείου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια και κανονικό καφενείο δεν μπορούμε να έχουμε για να αντιληφθούμε τι γίνεται. Εκείνο που ακούγεται προς την πλευρά του ΚΚΕ είναι ακριβώς ότι είναι ένα παράδειγμα ανυπακοής, μέσα σε εισαγωγικά θα το βάλω, σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Δηλαδή, είδα πολύ χαρακτηριστικά γραμμένο κάπου να γραφτούμε στο ΚΚΕ, μα είναι τότε για να μην στέλνουμε στο 13-33 μήνυμα, κοιτάξτε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κοιτάξτε. Νομίζω για να είμαστε, αν θέλουμε να είμαστε και απέναντι σε έναν κόσμο που κάποιοι μπορεί καλοπροαίρετα, κάποιοι τέλος πάντων, ναι, θεωρούμε ότι δεν τα βάζουν και καλοπροαίρετα κάποια ερωτήματα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, το ΚΚΕ δείχνει ευλαβική υπακοή και πειθαρχία στις επιστημονικές υποδείξεις, στα υγειονομικά πρωτόκολλα, τέτοια πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δείχνει η ίδια η κυβέρνηση και το κράτος. Και δεν το έδειξε μόνο αφού πάρθηκαν τα μέτρα από την κυβέρνηση, το έδειξε από τις αρχές του Μάρτη, που ήταν το πρώτο κόμμα που ανέστειλε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις, πήρε σοβαρότατα μέτρα προστασίας της υγείας, των ίδιων των μελών και της δημόσιας υγείας κατ' επέκταση, και τηρεί με ευλάβεια και μάλιστα καλεί και εγκαλεί την κυβέρνηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το κάνει η ίδια. Δεν το κάνει ούτε στους συνωστισμούς που καθημερινά βιώνουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, δεν το κάνει ούτε αφήνοντας πραγματικά χιλιάδες εργαζόμενους στο έρημο της πανδημίας
διότι δεν φρόντισε να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί αγνοεί τα αιτήματα που μέχρι σήμερα επαναλαμβάνουν, που από την πρώτη στιγμή βάζει το ΚΚΕ για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για να μην φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, ποιος θα βρει θέση στο νοσοκομείο και ποιος όχι. Δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας στα σχολεία, όπως διεκδικούσαν οι μαθητές και οι γονείς και οι καθηγητές από την πρώτη στιγμή, τους οποίους και αυτούς φρόντισε να κατασυκοφαντήσει η κυβέρνηση για τη στάση τους. Άρα το ΚΚΕ τηρεί και, αυτό, και σε αυτό που έδειξε υπακοή και πειθαρχία και το αποδεικνύουν οι εικόνες των συγκεντρώσεων του χτες, ήταν στην ανάγκη προστασίας και στην καθολική τήρηση των μέτρων απόστασης, μάλιστα με αποστάσεις πολύ παραπάνω από το 1,5 μέτρο που λέει σε έναν ανοιχτό χώρο. Αυτό είναι αλήθεια, τέτοια, κυρία Κομνηνάκη. Που αν θέλει κάποιος να είναι ειλικρινής, δηλαδή με την κριτική που κάνει προς το ΚΚΕ, δεν τίθεται θέμα διακινδύνευσης της υγείας από αυτές τις συγκεντρώσεις. Ένα τελευταίο, κυρία Κομνηνάκη, πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Ένα τελευταίο, γιατί υπάρχει ο αντίλογος, λέει πώς, ας πούμε, αντιδρούμε όταν στις εκκλησίες παρατηρείται μια σχετική κίνηση, πώς το Πάσχα κλειστήκαμε μέσα, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα τελευταίο σε αυτό, μια διευκρίνηση. Ναι, δεν είναι ακριβώς βέβαια δύο μέτρα και δύο σταθμά, επειδή και οι εικόνες, ειδικά και της Θεσσαλονίκης, νομίζω δεν ήταν οι ίδιες οι εικόνες των εορτασμών και έξω από τις εκκλησίες και του Αγίου Δημητρίου κλπ. Δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Χτες δεν μιλούσαμε για μια για μια επέτειο. Μιλάμε ότι η χθεσινή αγωνιστική κινητοποίηση αφορούσε και ήθελε να αφυπνίσει και να δείξει ότι δεν θα μένουμε σιωπηλοί, ακριβώς αυτή την εγκληματική συμπεριφορά από τη μεριά της κυβέρνησης, το να δίνει, αν θέλετε, για οπουδήποτε αλλού χρήματα εκτός από την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, εκτός από την προστασία της υγείας, και είναι μια αντίδραση. Και θα συνεχιστούν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Δεν είναι δυνατόν απέναντι σε όλα αυτά που περνάει η κυβέρνηση και τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες που έχει για την κατάσταση που δημιουργεί, το εργατικό κίνημα να στέκεται σιωπηλό και να περιμένει, πώς το λένε, το σφάξε με αγά μου να γιάσω. Να περιμένει να περάσει ο δοστρωτήρας από πάνω του και να λογαριαστούμε πότε. Όταν θα έχουμε εξαντληθεί, θα έχουμε πεθάνει μισή έξω από τα νοσοκομεία, θα έχουν διαλυθεί τα εργασιακά μας δικαιώματα, δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Πότε θα λογαριαστούμε δηλαδή για αυτά που σήμερα απασχολούν τους εργαζόμενους και τη ζωή μας. Κυρία Κομνηνάκη, άρα δείχνουμε ότι μπορούν να συνδυαστεί και επιβάλλεται να συνδυαστεί η προστασία της υγείας με τις αγωνιστικές διεκδικήσεις, για να μην χτυπηθούν άλλο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.